Θα πρέπει να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Μονοθεραπεία ή συνδυαστική φαρμακοθεραπεία. Και θα μιλήσει ο κύριος Μαμουλάκης, ο οποίος θα στηρίξει τη θέση ότι η μονοθεραπεία είναι επαρκής. Το ψήφο σας, κύριε Μαμουλάκη. Λοιπόν, για να συνδεθούμε με το προηγούμενο θέμα, βλέπουμε ότι είδαμε μάλλον ότι τόσο οι αλφα blockers όσο και οι αναστολίσεις του ενζύμου 5α αναγωγάση, αλλά και ο συνδυασμός, προτείνονται από όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες με κάποιες προϋποθέσεις για τη χρήση των αναστολέων της 5α αναγωγάσης για μεγάλους προστάτες. Και είδαμε προηγουμένως ότι για να σκεφτούμε να χρησιμοποιήσουμε το συνδυασμό, όπως θα δούμε και αναλυτικότερα αργότερα, πρέπει να συντρέχουν κάποια θέματα. Δηλαδή να έχουμε ένα προστάτη πάνω από 40 γραμμάρια και PSA πάνω από 1,5. Τώρα, για την αποτελεσματικότητα, θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά το IPSS, δηλαδή πόσο το ρίχνει το IPSS ή πόσο αυξάνει το Qmax η χρήση ενός αλφα αναστολέα. Βλέπουμε αριστερά στην οθόνη το σύνολο των μελετών, των τυχιοποιημένων κλινικών δοκιμών και μεταναλύσεων αυτών, που έχουν δώσει κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη μονοθεραπεία από τη χρήση των α1 αδρανικών αναστολέων. Και σύντομα θα δούμε λίγο τα αποτελέσματα αυτά. Καταρχήν είναι φάρμακα που δρούν γρήγορα, έχουν ταχεία έναρξη. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δράσουν από ώρες έως ημέρες. Βέβαια, τη μέγιστη δραστικότητά τους θα την εμφανίσουν μετά από λίγες εβδομάδες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς που έχουν όλων των τύπων τη συμπτωματολογία, από ήπια μέχρι και σοβαρή. Και επιτυχάνεται μείωση στο IPSS της τάξης του 40% και αύξηση του Qmax μέχρι και 25%. Η δράση τους είναι ανεξάρτητη από το baseline όγκο του προστάτη για τον οποίο μιλάμε, εφόσον πρόκειται για θεραπεία με follow-up κάτω του έτους, ενώ τα μακροχρόνια αποτελέσματα φαίνονται να είναι καλύτερα σε ασθενείς που έχουν μικρότερους προστάτες. Και η δράση τους είναι ικανή για τουλάχιστον 4 χρόνια. Αυτό έχουν δείξει οι μεγάλες μελέτες. Επομένως, με βάση αυτά, είναι μια επαρκής θεραπεία. Τώρα, για τους αναστολίσεις 5α αναγωγάσεις, έχουμε πάλι πολύ μεγάλο επίπεδο τεκμηρίωσης. Βλέπουμε πολλές μελέτες, βρίσκονται στα guidelines, ένα β' που έχουν δείξει ότι είναι φάρμακα τα οποία έχουν μένει μια βραδεία έναρξη, δηλαδή ξεκινούν τη δράση τους στους 6 με 12 μήνες, καταφέρουν σε βάθος χρόνου, στα 2 με 4 χρόνια, να ρίξουν το IPSS μέχρι 30%, να αυξήσουν το Qmax έως 2 ml το δευτερόλεπτο. Ρίχνουν, μειώνουν λόγω προαγωγής της απόπτωσης τον όγκο του προστάτη μέχρι και 20%, κάτι που δεν κάνουν οι αλφα αναστολείς. Και η δράση είναι συνάρτηση του baseline προστατικού όγκου. Δηλαδή, η φιναστερίδη για να δράσει φαίνεται ότι χρειάζεται να είναι πάνω από καλύτερα, πρέπει να είναι πάνω από 40 γραμμάρια ο αρχικός όγκος του προστάτη, ενώ η δουταστερίδη μπορεί να δράσει και με λίγο μικρότερος προστάτης, πάνω από 30 γραμμάρια. Είναι λοιπόν και η χρήση των 5α τον αναστολέο της 5α αναγωγάσης, μια επαρκής αντιμετώπιση με κάποιες προϋποθέσεις. Μπορείτε να βάλετε την δική μου παρουσία, σας παρακαλώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τώρα τον καθηγητή τον κύριο Χατζηχρήστο και τα μέλη του ΙΜΟΠ, όχι μόνο για την πρόσκληση, αλλά κυρίως γιατί μου δώσαν να υπερασπιστώ τη συνδυαστική θεραπεία. Ειλικρινά δεν θα ήξερα τι να πω αν είχα μόνο τη μονοθεραπεία. Κανένας δεν θέλει να χάνει, πόσο μάλλον όταν είναι μπροστά σε πολλούς ουρολόγους. Έτσι. Λοιπόν, εγώ ξυφασκία, μην περιμένετε περίτεχνες δραστηριότητες. Ποιητική αδεία χρησιμοποίησα και μια εικόνα από το box έτσι, για τον πρώτο γύρο. Δεν είναι κακό. Αποτελεσματικότητα. Ο Χάρης μας είπε τι συμβαίνει, δεν μας είπε τη μισή αλήθεια όμως. Αυτό το οποίο ξέρουμε και από μελέτες οι οποίες έγιναν για το τι γίνεται πραγματικά στη ζωή, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, το 38% των ασθενών που παίρνουν αλφα-μπλόκερ στα 3 χρόνια θα αποτύχει. Στα 5 χρόνια το ποσοστό αυτό θα φτάσει στα 54%. Και όχι μόνο, αν δει ποια είναι η κύρια αιτία που οδηγεί σε αυτή την αποτυχία της μονοθεραπείας με αλφα-μπλόκερ, είναι το μέγεθος του προστάτη. Αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι έχουν μέγεθος του προστάτη πάνω από 40 κυβικά εκατοστά, στην πενταετία, 72% θα αποτύχει. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι οι ασθενείς με μονοθεραπεία, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, θα αποτύχουν. Και όταν λέμε αποτελεσματικότητα, την αξιολογούμε με δύο τρόπους. Υποκειμενικά και αντικειμενικά. Υποκειμενικά είναι τα συμπτώματα, το IPSS, αντικειμενικά είναι το Qmax.
Δύο μεγάλες μελέτες λύνουν το πρόβλημα για το πόσο χρειάζεται συνδυαστική θεραπεία. Η πρώτη μελέτη, η μελέτη της MTOPS 2003, τι μας έδειξε? Ότι ο συνδυασμός υπερτερεί όσον αφορά και τη βελτίωση του IPSS και τη βελτίωση του QMAX έναντι κάθε μία από τις μονοθεραπείες και του πλασέμπο βεβαίως, σε διάστημα 4 ετών. Εκείνο το οποίο ήταν χαρακτηριστικό στη μελέτη MTOPS, και κρατήστε το, είναι ότι η βελτίωση αυτή εμφανιζόταν μετά το πρώτο έτος. Και αυτό γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη ετερογένεια στον πληθυσμό ο οποίος μπήκε σε αυτή τη μελέτη. Δηλαδή είχαμε προστάτες κάθε μεγέθους. Βασιζόμενοι λοιπόν στα αποτελέσματα από την MTOPS, ήρθε η μελέτη COBAT, που είναι πλέον πρόσφατη, η οποία τι μας έδειξε? Μας έδειξε κατά πόσο ο συνδυασμός υπερισχύει της μονοθεραπείας σε ασθενείς με μέγεθος προστάτη πάνω από 30 κυβικά εκατοστά. Τα αποτελέσματα νομίζω είναι συντριπτικά. Κοιτάξτε, δηλαδή, δείτε τι γίνεται έναντι της μονοθεραπείας. Αν δείτε από εδώ, βλέπετε ότι από τους 9 κιόλας μήνες η συνδυαστική θεραπεία αποκτά πολύ μεγάλο προβάδισμα, η οποία το όχι μόνο το διατηρεί, αλλά βλέπετε το φάσμα, το αυξάνει στην περίοδο των 4 ετών. Επομένως λοιπόν, αν κανείς θέλει ακριβώς τέτοια αποτελέσματα, δεν είναι μόνο το υποκειμενικό, είναι και το αντικειμενικό. Με το QMAX βλέπετε λοιπόν η συνδυαστική θεραπεία ότι ακολουθεί μια παρόμοια καμπύλη και βεβαίως υπερτερεί έναντι κάθε μονοθεραπείας. Επομένως νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά και παρόλο που χθες ψηφίσατε 34-12, νομίζω ότι δικαιούμε περισσότερους ψήφους γιατί για την αποτελεσματικότητα, αφού θέλετε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στον ασθενή σας, θα δώσετε συνδυαστική θεραπεία. Ευχαριστώ πολύ.